πύργου τη Λυρία, τον κύριο Νίκο Κλεάνθους. Κύριε Κλεάνθους, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σας και στο εγγραφείο σας. Οι κατοχικές αρχές δεν επιτρέπουν σε ασθενοφόρα να περάσουν από τα οδοφράγματα, λέγατε χθες. Πόσες φορές έγινε αυτό? Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το πρόβλημα χθες. Εντελώς απροειδοποιήθηκε και χωρίς καμία ενημέρωση εκ των προτέρων. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο στο κατοχικό οδοφράγμα εδώ στο Λιμνίδι, απαγορεύτηκε η διέλευση μέσω των κατεχομένων με τη δικαιολογία ότι από τούτο και στο εξής τα ασθενοφόρα πρέπει να συνοδεύονται από την ειρηνευτική δύναμη των ΗΠΑ. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες τα άφηναν να περνούν κανονικά? Περνούσαν κανονικά. Προχθές έκανα ένα μικρό πρόβλημα εκεί στο Ιζόδιαν. Επικαλέστηκαν ότι είχαν τεχνικά προβλήματα, δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα μπάρες εκεί, τα κράγκελα του πράγματος. Και τους έστειλα στον Άγιο Δομέτιο, όπου εκεί δεν τους άφησαν να περάσουν. Ξαναπέστρεψαν στη Ζώδια και τους έβγαλαν από έναν παράδρομο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Χθες απαγόρευσαν τελείως την είσοδο. Και η δικαιολογία είναι αυτή. Είχαμε περιστατικά όμως, είχαμε περιστατικά επίγοντα. Βεβαίως, χθες είχαμε ένα πολύ επίγον περιστατικό. Μια ώρα το μοντοπύριο πρέπει να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας για νοσηλεία. Και δεν επιτάχθηκε την είσοδο, οπότε αναγκαστικά το ασθενοφόρο επέστρεψε στον πύργο. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, αναγκάστηκε να συνοδεύσει ο ίδιος ο γιατρός του κέντρου για να μεταβεί στην ΠΑΦΟ το ασθενοφόρο. Μάλιστα, άρα υπάρχει απίστευτη ταλαιπωρία, όπως μας τα λέτε, κύριε Κλεάνθους. Δεν κινδύνευσε κάποια δεν ζωή. Δεν είναι το θέμα της ταλαιπωρίας, είναι και το θέμα του κινδύνου, διότι μιλούμε για ανθρώπινες ζωές. Κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή, τι σας είπαν οι γιατροί? Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία ότι θα διανύσεις περισσότερη απόσταση να πας στο κέντρο, είναι η κρισιμότητα των στιγμών και η κρισιμότητα των κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Τι σας είπαν οι γιατροί, κύριε Κλεάνθους, κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές από αυτά τα δύο περιστατικά που μας περιγράψατε? Δύο είναι, σωστά? Χθες ήταν πολύ σοβαρό το περιστατικό, γι' αυτό αναγκάστηκε ο γιατρός να συνοδεύσει την ασθενή στην ΠΑΦΟ. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει κάτι μέσω των αρχών της Δημοκρατίας για να επιληθεί το θέμα. Έχουμε ήδη αποταθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και προβαίνουν στα αναγκαία διαβήματα προς τις κατοχικές αρχές και προς τα ΗΠΑ. Και τι έγινε τελικά, πήγανε από ΠΑΦΟ Λευκοσία? Όχι, πήγανε ΠΑΦΟ το περιστατικό, μεταφέρθηκε στην ΠΑΦΟ. Ναι, ενώ δεν ήταν τόσο κρίσιμα ώστε να πρέπει να μεταφερθεί εδώ. Δεν μεταφέρθηκε Λευκοσία, ναι, είναι στην ΠΑΦΟ τώρα. Και τι γίνεται, σας έχουν ενημερώσει από την κυβέρνηση αν κάνουν κάτι? Αναμένω ενημέρωση, τι θα γίνει από τούτο και στο εξής. Από ποιον αναμένετε? Από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον το κέντρο ασθενοφόρο, κέντρο κλήσεων εκεί. Άρα δύο ήταν τα περιστατικά, δύο ήταν τα περιστατικά, ναι, κύριε Κλεάνθους. Ναι. Μάλιστα. Να είστε